Το κλειδί για την διέξοδο από την οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα είναι η επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας πάνω σε νέες υγιείς βάσεις. Τα παραπάνω τονίστηκαν από καθηγητές πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο 14ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και την Οικονομετρία, το οποίο διεξάγεται στα Χανιά στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είχαν περάσει κρίσεις πολύ χειρότερες από τις δικές μας και τα κατάφεραν, γιατί προσπάθησαν να μην παραβιάζουν ορισμένους από αυτούς τους βασικούς κανόνες των οικονομικών. Δηλαδή, το να λες ότι έχω χρέος και δεν μπορώ να το πληρώσω, φυσικά, εάν δεν παράγεις δεν μπορείς να το πληρώσεις. Και πρέπει να δημιουργήσεις συνθήκες για να γίνει αυτό. Και αυτό είναι το οποίο, στο οποίο όλοι οι οικονομολόγοι θα συμφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα, στις επιμέρους πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά δεν πρέπει να παραβιάζουμε τους κανόνες που λέει ότι πρέπει να παράξεις έτσι ώστε να μπορείς να μοιράσεις αυτά τα εισοδήματα. Το να μοιράζεις εισοδήματα που δεν τα έχεις παράξει, μάθαμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι συνταγή για καταστροφή. Πρέπει να γίνει η ελληνική οικονομία μια παραγωγική οικονομία, να παράγει αξία, να παράγει προϊόντα διαφοροποιημένα, να δημιουργηθούν πολλές μικρές επιχειρήσεις, να δώσουμε το κατάλληλο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επενδυτές, δεν λέω για τους μεγάλους επενδυτές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε επενδύσεις που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά ακόμα ίσως πιο σημαντικό είναι να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους μικρούς επενδυτές να φτιάξουν επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα παράγουν αξία. Με το να μειώνουμε μισθούς και συντάξεις συνέχεια δεν προωθούμε την οικονομία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αυξήσουμε την αξία, αυτό που λέμε αξία προϊόντων. Δηλαδή, π.χ. στην Κρήτη ο τουρισμός πρέπει να αναβαθμιστεί. Τα αγροτικά προϊόντα πρέπει να διαφοροποιηθούν και να προωθηθούν στις ξένες αγορές. Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και την Οικονομετρία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Έχει δύο σκοπούς. Ο ένας είναι να φέρει κοντά οικονομολόγους οι οποίοι είναι στην Ελλάδα και οικονομολόγους που είναι στο εξωτερικό, γιατί η επιστήμη είναι παγκόσμια, δεν είμαστε ένα χωριό. Και το δεύτερο είναι οικονομολόγους οι οποίοι τώρα ξεκινάνε την καριέρα τους, παιδιά τα οποία κάνουν έρευνα διδακτορικό και ανθρώπους οι οποίοι είναι ακριβώς στην κορυφή της επιστήμης διεθνώς. Οπότε να μάθουν οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους. Αυτή είναι η σκοπή. Είμαστε περήφανοι που αυτό ξεκίνησε ως μια μικρή ιδέα με 40-50 άτομα πριν από 14 χρόνια. Φέτος έχουμε πάνω από 200 συνέδρους. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.